Έτσι. Η σημερινή ημέρα, παιδιά, κάπως έτσι πρέπει να κυλήσει, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Με την αγαπημένη μας τη γλυκή τατή μας, τη Μάντι, βεβαίως. Κάθεται να σηκώνομαι αργά-αργά. Όπα, σηκώθηκε. Πείτε μου λίγο ότι δεν σηκώθηκε. Λοιπόν, ούτε καν συγκινήθηκε. Γεια σας αγαπημένοι μου Mad Viewers, γεια σας, καλησπέρα σας. Είναι 2 το μεσημέρι, είναι τρίτη σήμερα, είναι αυτή η χαζή ημέρα που δεν ξέρουμε γιατί. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα, γιατί έχει φύγει η Δευτέρα, έχει έρθει η Τρίτη, δεν έχουμε καταφέρει και κάποιους από τους στόχους που έχουμε βάλει στην Δευτέρα, γιατί συνήθως εμείς λέμε θα το καταφέρω μέχρι την Παρασκευή. Δεν είναι καν η μέση της εβδομάδας, αλλά δεν είναι καν και η αρχή της εβδομάδας για να βάλουμε νέους καινούργιους στόχους. Ωστόσο, είναι και ο καιρός έξω τόσο, ρε παιδί μου, μουντός, κάπως λίγο σαν τη διάθεσή μας και είναι πολύ λογικό. Εμείς όμως δεν πρέπει να έχουμε μουντή διάθεση. Εμείς πρέπει να έχουμε χαρούμενη διάθεση, πρέπει να έχουμε ανεβασμένη διάθεση. Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ σήμερα και γι' αυτό είστε και εσείς εδώ σήμερα για να με βοηθήσετε και εμένα. Καλέ, πού πας, γιατί φεύγεις. Για να με βοηθήσετε και εμένα να γίνω καλά. Γιατί χθες σας είπα ότι είμαι άρρωστη και ναι, είμαι πάρα πολύ άρρωστη, γι' αυτό και η φωνή μου είναι έτσι, σαν να μιλάω από το πηγάδι. Γιατί έχω κάποιες αμυγδαλές. Τώρα θα στις... Αλλά θα ήταν λίγο αειδιαστικό, οπότε άσε καλύτερα. Δεν το κάνω. Λοιπόν, όχι, δεν τη δείχνω. Μου πήρε λίγο, μου πήρε μια ολόκληρη μέρα μέχρι να καταλάβω τι είναι αυτό που έχω και γιατί με πονάει ο λαιμός μου. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα, θέλω να κάνετε υπομονή, να πίνετε πολλά ζεστά. Όχι όμως πολύ ζεστά, γιατί δεν κάνουν καλό στο λαιμό. Όπως επίσης και τα πολύ παγωμένα δεν κάνουν καλό στο λαιμό. Χλιαρά, χλιαρό τσάι και όλα αυτά. Εδώ κάτι άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά μου, τώρα τι γίνεται. Εδώ. Επειδή όπως βλέπετε έχουμε το σκύλο αυτόν εδώ, ο οποίος κάνει πάρα πολλά ακροβατικά. Ξεκάθαρα κάνει πάρα πολλά ακροβατικά. Πού να δείτε και τι έκανε και πριν εδώ πέρα. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το λέω κάθε μέρα και θα το πω και σήμερα. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε τη Μάντι, η οποία άλλωστε ήταν ο στόχος στην αρχή, αλλιώς κατέληξε. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι γι' αυτό. Εσείς όμως μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Και τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να μπείτε στο mad.tv κάθετος PetTube και να ανεβάσετε βιντεάκι με το δικό σας το κατοικίδιο, να κάνετε τις τρέλες του, να κάνετε τα φανταστικά του, να κάνετε τα φοβερά του. Όπως και έχω ένα βιντεάκι αργότερα το οποίο θα σας το δείξω προς το τέλος της εκπομπής. Τι είναι αυτό λοιπόν? Mad.tv κάθετος PetTube. Τι γίνεται εκεί? Μπορεί το δικό σου το κατοικίδιο να αποκτήσει δικό του κανάλι στο YouTube, να γίνει ο επόμενος Purina Pet Ambassador και φυσικά να κερδίσει την τροφή του για έναν ολόκληρο χρόνο. Βέβαια! Λιχουδιές για να το επιβραβεύετε, τα λεγόμενα treats. Τα πάντα. Και τι καλύτερο από αυτό? Λοιπόν, ελάτε λίγο, μπείτε λίγο μέσα σε αυτό, βάλτε λίγο νεύρο, κάντε τα σκυλάκια σας να παίξουν, κάντε τις γατούλες σας να παίξουν. Και τέλος πάντων, κάντε και εσείς κάποια τρελά πράγματα μαζί τους. Σίγουρα θα τους τα έχετε μάθει. Ιδίως όταν είναι μικρά, γιατί όταν είναι μικρά, τρελαινόμαστε με τα σκυλάκια μας και με τα γατάκια μας. Γιατί θέλουμε να τους μάθουμε τα πάντα. Οπότε λίγο περνάει και το εξάμεινο, μετά βαριόμαστε κι εμείς. Πολύ πέτσινο εδώ, έτσι. Λίγο περνάει το εξάμεινο, μετά βαριόμαστε κι εμείς. Αλλά επειδή τα σκυλάκια μας έχουν μυαλό σφουγγάρι και τα ρουφάνε όλα αυτά που τους λέμε. Κάποια στιγμή τα θυμούνται στη ζωή τους ότι πρέπει να κάτσουν, ότι πρέπει να δώσουν το χέρι τους, ότι πρέπει να κάνουν καμία σβούρα, κάναν τέτοιο περίεργο. Λοιπόν, είπαμε, mad.tv κάθετος PetTube. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα είναι Τρίτη και αύριο είναι Τετάρτη. Τετάρτη, η αγαπημένη μας μέση της εβδομάδας. Και τη μέση της ημέρας λοιπόν αύριο, εκεί στις 7 η ώρα το απόγευμα, δεν θέλω να χάσετε, παιδιά, το Amit Emotion Positive Hub. Όπου, τι έχει εκεί? Έχει συνεντεύξεις από τους ΡΕΚ, από DJ Bobito και από Δημήτρη Καραγέωργο, να το πω σωστά. Σωστά δεν το είπα, ναι. Από Δημήτρη Καραγέωργο, οι οποίοι μας μιλάνε για το ρόλο τους ως positive coaches, τα Amit Emotion Positive Battles. Δεν πρέπει να το χάσετε, είπαμε είναι αύριο, Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ τι θέλω να σας πω τώρα? Θέλω να σας πω ότι αύριο Τετάρτη θα έχω μαζί μου και τον... Το Στέλιο Λεγάκι, εννοείται, ναι, θα είμαστε εδώ, θα μας τραγουδήσει, θα συζητήσουμε, θα τα πούμε όλα. Θέλω να είσαστε όλοι συντονισμένοι σε αυτό και εγώ θα είμαι πάρα πολύ καλύτερα και θα τραγουδήσω μαζί του. Not. Και να φύγουμε τώρα να πάμε και λίγο στα θεματάκια μας. Προλαβαίνω. Πιστεύετε? Προλαβαίνω. Λοιπόν, τέλεια. Θα δείξω. Εχθές λοιπόν είχαμε μια φανταστική συζήτηση στην Βουλή, την πρώην ημερησίες διατάξεως. Συζήτηση, για να σας τα λέω και πιο σωστά. Και
Έγινε ένας χαμούλης τέλος πάντων, παιδιά, εκεί μέσα, για να τα λέμε και πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εκεί κλασικά κυβέρνηση, αντιπολίτευση κυρένει, δευτερολογίες, ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά. Ωστόσο, θέλω να σας πω κάτι. Εγώ, όταν ήμουνα στις ενημερωτικές αυτές τις εκπομπές, τέλος πάντων, υπήρχε ένα πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Αυτό που μου έκανε λοιπόν πάρα πολύ εντύπωση, ποιο είναι, ξέρετε? Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι όταν έσβηναν τα φώτα από πίσω ήταν όλα μέλι γάλα. Φάση, εντάξει, τι είπαμε? Είπαμε για καμία κουβέντα παραπάνω. Τώρα ξέρεις, μετά θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας, θα τα πούμε, θα γελάσουμε, θα πιούμε και το καφεδάκι μας και όλα θα είναι τέλεια. Κάπως έτσι λοιπόν γίνονται τα πράγματα στη Βουλή και όταν εμείς δεν βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε τη συζήτηση. Ωστόσο όμως υπάρχουν κάποια. Πώς το λένε. Υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα τα οποία εγώ έχω συγκεντρώσει. Τα βλέπετε από πάνω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Πάλι δεν έχει συνδεθεί αυτό το τηλέφωνο μου πια, ρε παιδιά, δεν θέλει να συνδεθεί με τίποτα. Ωστόσο, εγώ θα τα καταφέρω και θα το συνδέσω, να ξέρετε. Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα... Δεν πρέπει να συνδέεται μάλλον, έτσι είναι. Συγγνώμη, βρε παιδιά μου, δεν το κάνω επίτηδες. Καλά, ήταν φανταστικά τα γοριλάκια αυτά, αλλά... Ναι, αλλά δεν θέλουνε όμως. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα... Ναι, θέλετε να πάμε ή τα βλέπετε τώρα? Ε, τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα πάμε. Όχι, ναι, μπράβο, πάλι γοριλάκια βλέπουμε, πάρα πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα μικρό στιγμιοτυπάκι, έτσι λίγο πριν να μαζευτούν όλοι οι βουλευτές, όπου εκεί ο φωτογραφικός φακός έχει απαθανατήσει τον κύριο Κικίλια και τον Γιάννη Προύτση, να τα λένε έτσι χαλαρά. Πάνω στο έδρανο, δεν έγινε και τίποτα. Εδώ! Καλά, εντάξει, παιδιά, φανταστικό ανέκδοτο. Κάποιος έχει πει ένα φανταστικό ανέκδοτο. Όπου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι αυτοί, ξεσπούνε σε γέλια. Προφανώς δεν ξέρω, κάποια αυγά μάλλον τους καθαρίζουν. Όπου είναι εκεί ο Υφυπουργός Άμυνας, είναι ο κύριος Τριανταφυλλίδης, είναι ο κύριος Παπαδόπουλος και είναι και ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας. Για να τα ξέρετε, για να σας τα λέω. Εδώ ο αγαπητός κύριος Φίλης, ο αγαπημένος του Άλεξ, θα σας κάνω και θα σας ζουμάρω κιόλας. Επειδή είναι και Υπουργός Παιδείας, αποφασίζει να διαβάσει ένα άρθρο. Ήρθε η ώρα για τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Όπως καταλαβαίνετε, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ακόμα και στη συζήτηση. Ασορτήθηκε εκεί με το κάμισο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάποια πόστη. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, μπράβο κύριε φίλη, είσαστε φανταστικός. Εδώ είναι ο αγαπητός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτης, ο οποίος έχει κατέβει προφανώς για να πιάσουν ψηλή κουβεντούλα. Συνεχίζω γρήγορα. Εδώ πάλι σε εύθυμη διάθεση ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, δεν ξέρω τώρα εκεί αν θα κλείσετε τη τηλεοράση σας ή όχι, ωστόσο εκεί τους βλέπουμε πάλι σε εύθυμη διάθεση και φυσικά εδώ είναι η αγαπημένη μας, η κυρία Άννα Βαγενά, η οποία είναι η επιτομή του στυλ αγαπημένη μου mad viewers, επειδή θέλω, πονέσαν τα μάτια σου, τι έχει, πρέπει να έχει, φίλε πρέπει να έχει τίθει πασόκ. Μάλλον. Γιατί, ναι, δεν λες ότι φημίζεται και για το στυλ. Εδώ είναι ο κύριος Κουρουμπλής και είναι και ο κύριος Καμένος. Ο ένας είναι, ναι, βέβαια, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εσωτερικών, οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν έναν υπνάκο. Και εδώ είναι ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, ο αγαπητός πρωθυπουργός, ο οποίος γελάει με τα χωρατά προφανώς του κυρίου Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι σας έριξα λίγο. Δεν θέλω να σας δείξω, θέλω να ανεβαίνουμε. Μάλλον, εγώ σας ενημέρωσα για τα παραπολιτικά κομμάτια. Λοιπόν, φεύγουμε για ένα γρήγορο break. Φαγητάκι αναχείραση. Είμαστε στη μέση της ημέρας. Δεν θέλω να πέφτουμε, να ανεβαίνουμε και ακόμα και καιρός και αν έτσι και επιστρέφουμε για να τα πούμε όλα. Μόνιμου. Μπήκα μέσα, με λέει την Γκάγκα. Η Γκάγκα. Μόνιμου. Έφυγε το σκυλί μου. Το έχει το δικό μου. Δηλαδή, έφυγε το αγαπημένο σκυλί εδώ του ΜΑΤ. Ωστόσο, δεν πειράζει. Εσείς έχετε τα δικά σας τα σκυλάκια. Πάρτε τα αγκαλίτσα και καθίστε να μας παρακολουθήσετε για να σας ενημερώσουμε. Να σας ενημερώσω δηλαδή εγώ, γιατί είμαι μόνη μου μια τρελή η οποία μιλάει σε μια κάμερα και σε άλλη μια κάμερα γενικώς. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Τέλος πάντων, είχαμε μείνει λοιπόν στα. Πού είχα μείνει? Στα της Βουλής, στα... ναι, τα παρελειπόμενα λοιπόν. Αυτά που δεν έδειξαν οι κάμερες, αυτά που δεν είδατε κι εσείς, αλλά είμαι εγώ εδώ για να σας τα δείξω. Ωστόσο, παρακαλώ. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω και κάτι ακόμα που το βρήκα τώρα, το είδα. Όσο έχω συνδεθεί όμως τώρα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω και κάτι ακόμα που έτσι βρήκα όσο που έχει να κάνει με τον αγαπητό μας τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποφάσισε να παίξει λίγο το μπεγλεράκι του.
το κομπολογάκι του την ώρα που όλοι μιλούσανε. Ναι, δεν περνούσε πάρα πολύ καλά. Βλέπετε εδώ τα χεράκια του. Ε, καλά, παιδιά, να σας πω. Α! Καλά. Τα φασόλια δεν κάνουν πολύ καλό, να ξέρετε. Ιδίως όταν πας να κάνεις διάφορα πράγματα, γιατί δεν. Πρίζεσαι, γίνεσαι. Δεν κάνουν καλό γενικότερα. Εγώ, να ξέρετε, φάγα κάτι φασόλια, παιδιά, πριν από 2 εβδομάδες. Έκανα να ξεπριστώ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Άλεξ μου. Έκανα να ξεπριστώ τουλάχιστον 4 με 5. Με 5 ημέρες. Το φασόλι, παιδιά. Τι. Φίλε, 5 μέρες. Πέρασα πολύ δύσκολα 5 μέρες. Λοιπόν, γι' αυτό λένε ότι δεν πειράζει τίποτα εκτός από τα φασόλια. Λοιπόν, ας φύγουμε από τα φασόλια, τέλος πάντων, ας φύγουμε και από τον αγαπητό μας κύριο, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Επίσης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εντάξει, έχουμε ένα κολληματάκι εκεί με τη δόση, με την εκταμείευση των 2,8 δις. Θέλουν, λέει, να τα δώσουν σε 2 δόσεις. Το πρώτο είναι το 1,1 δις και μετά τα υπόλοιπα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Μετά έχουν αρχίσει λίγο κάποιες φιλολογίες, παραφιλολογίες, πάλι μάλλον για περί Brexit, αν δεν τα βρουν εκεί μεταξύ τους. Μην αγχώνεστε, παιδιά μου, δεν θα χάσουμε και τίποτα. Αυτό που είμαστε, αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Πόσο πιο κάτω να πάμε, δεν νομίζω ότι έχει να πάμε και πιο κάτω, έχουμε φτάσει πάτω. Και το αστείο, ξέρετε ποιο είναι το αστείο, είναι, παιδιά μου, ότι έχουμε φτάσει πάτω πολλές φορές. Δεν είναι ότι έχουμε φτάσει μόνο μία. Αλλά κάθε φορά λέμε ότι πόσο πιο κάτω να πας. Σωστά. Μπορείς να πας και πιο κάτω, λοιπόν. Ελπίζω να μην μπορούμε και να μην γίνεται να πάμε και πιο κάτω και να μπορούμε να ανεβαίνουμε από εδώ και πέρα και να ανεβαίνει και η δική σας ψυχολογία. Και θέλετε να σας πω κάτι. Είναι αυτό που σας λέω κάθε φορά. Ότι εσείς είστε αυτοί που θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, όχι εμείς και όχι αυτοί που είναι. Ωραίο, είναι και λίγο. Λοιπόν, και όχι αυτοί. Αυτό είναι η Ριάννα. Έχω να σας πω και για Ριάννα μετά, λοιπόν. Ορίστε. Είναι. Λοιπόν, έχω να σας πω και για Ριάννα μετά, ωστόσο εσείς είστε αυτοί, είπαμε, που θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Επίσης, εχθές είπαμε ότι κάναμε μια κουβέντα έτσι λίγο για τα προσφυγόπουλα που ξεκίνησαν το σχολείο εχθές, σωστά. Λοιπόν, τι έγινε, όχι. Λοιπόν, όχι, δεν τελείωσε, ξεκίνησε η σχολική χρονιά εξαιρετικά. Δεν πήγανε, βέβαια. Υπήρχε ένας αριθμός συγκεκριμένος και ούτε η μισή και παραπάνω, τα μισά και παραπάνω παιδάκια δεν πήγανε στο σχολείο. Όχι, δεν πήγανε. Όμως, δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο λόγος για τον οποίο δεν πήγανε. Ωστόσο, σε ένα δημοτικό σχολείο στην Θεσσαλονίκη, τα παιδάκια, τα ντόπια τα παιδάκια, τα Ελληνόπουλα, δέχτηκαν με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Το έχουμε άραγε αυτό το βιντεάκι. Δεν ξέρω. Ναι, το έχουμε. Να, ορίστε. Λοιπόν, αυτό είναι σε ένα σχολιάκι στη Θεσσαλονίκη, όπου δέχτηκαν τα προσφυγόπουλα με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και όπως ξεκίνησαν να μπαίνουν έτσι προς τα μέσα, τα γλυκά μας τα παιδάκια, τα Ελληνόπουλα, τα χειροκροτούσαν κιόλας, γιατί όλοι εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, έχουμε δικαίωμα στην εκπαίδευση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, το ξέρουμε κι εμείς. Και εμείς εδώ πέρα θέλουμε να περνάμε μόνο τις θετικές μας τις απόψεις και τις θετικές μας τις σκέψεις και να τα βλέπουμε όλα με θετική πλευρά. Σωστά. Σωστά, τι ωραία που τα λέω σήμερα. Είδατε, άμα είμαι άρρωστη, είμαι και πολύ πιο ήρεμη, ωστόσο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή αν είναι κακό, εσείς θα μου πείτε. Α, μάλιστα, οκ. Οριακά, κάποιος εδώ πέρα έχει κοιμηθεί, ωστόσο εσείς, αγαπημένοι μου, δεν θέλω να κοιμάστε. Θέλω να προσέχετε, θέλω να παρατηρείτε, θέλω να τα βλέπετε όλα, θέλω να τα ακούτε όλα, διότι. Γιατί δεν μπορώ να βασιστώ σε κανέναν από όλους αυτούς εδώ πέρα. Α, να βασιστώ λίγο στη Μερούλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, έχω όμως να σας πω για κάτι πάρα πολύ ωραίο, συνάμα και πάρα πολύ αηδιαστικό. Είστε έτοιμοι, ορίστε? Ναι, είστε έτοιμοι να ακούσετε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. 2 beauty bloggers, αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου mad viewers και αγαπημένοι μου loco viewers, αποφάσισαν ότι, μάλλον είχαν ακούσει κάπου, ότι το νερό δεν κάνει και πολύ καλό. Όχι το νερό, ότι το μπάνιο, τέλος πάντων, και η πολύ συχνή καθαριότητα στην οποία εμείς, την οποία μάλλον εμείς κάνουμε κάθε μέρα, δηλαδή το λούσιμο, το να πλύνουμε τη μούρη μας, να ξύρισουμε τα πόδια μας, τις μασχάλες μας και όλα τα σχετικά. Εκείνες λοιπόν άκουσαν από κάπου ότι δεν κάνει και πάρα πολύ καλό. Εδώ πάλι κόλλησε το σύστημα γενικότερα, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Θα το στείλω το. Πού πρέπει να το στείλω, παιδιά, αυτό εσείς θα μου πείτε. Λοιπόν, δεν κάνει πάρα πολύ καλό. Οπότε, η Jill και η Jessica, λοιπόν, αποφάσισαν, αγαπημένοι μου, να κάνουν τι? Να κόψουν το μπάνιο για 1 μήνα. Όχι όμως μόνο το μπάνιο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Και το ξύρισμα,
και το, πώς το λένε, και όλα τα είδη, τις κρέμες, τα κοσμητικά. Θέλω να σας πω ότι η μία εκ των δύο γυμνάζεται πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι πάει τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο. Ωστόσο, αυτό ήταν το πείραμα στο οποίο αποφάσισαν να κάνουν. Τι γίνεται όμως από εκεί και πέρα. Πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Οι δυο τους λοιπόν, τις 2 πρώτες ημέρες, η μία ξεκίνησε, λέει, να μυρίζει τον εαυτό της τη δεύτερη μέρα. Πάρα πολύ λογικό. Σωστά. Όπου ο σύντροφός της έλεγε ότι έχει μια μυρωδιά σαν κρεμμύδι. Φίλε, φαντάσου πώς θα μύριζε. Λοιπόν, δεν θα το τραβήξω πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι τόσο πάρα πολύ ιδιαστικό. Δεν θα το τραβήξω πάρα πολύ. Αλλά έλεγε όμως, κρατάω τα χέρια μου κολλημένα στο πλάι όλη την ημέρα. Κάπως έτσι. Γιατί όμως τα κρατάει κάπως έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε το γιατί τα κρατούσε κάπως έτσι. Για να μην αναδύεται αυτή η μυρωδιά η φανταστική. Λοιπόν, η άλλη έλεγε ότι μυρίζει σαν χθεσινό φαγητό. Οι συνάδελφοι τους έλεγαν ότι μυρίζουν σαν σύννεφο. Όχι, ότι είναι σύννεφα που μυρίζουν άσχημα. Φανταστείτε ότι περνούσαν τώρα και λιποθυμούσαν όλοι γύρω-γύρω. Ωστόσο, υπήρξαν όμως, παιδιά μου, να ξέρετε, αποτελέσματα. Από την 21η ημέρα και μετά, εννοείται ότι τα μαλλιά τους ήταν φοβερά λαδωμένα, δεν το συζητάμε αυτό. Από την 21η ημέρα και μετά όμως, παιδιά, άρχισαν να βλέπουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Η ακμή που είχαν στο πρόσωπό τους εξαφανίστηκε. Μείνανε κάποια πολύ μικρά σημάδια. Αντέλα. Ωραίο. Μείνανε κάποια πάρα πολύ μικρά σημάδια. Η μία εκ των δύο κοριτσιών, μάλιστα, είχε και θέμα με την ψωρίαση. Η ψωρίαση είναι ένα αυτοάνωσο επί της ουσίας, το οποίο το δέρμα σας αλλάζει όψη και γίνεται πιο σαγρέ. Δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό, δεν υπάρχει καμία κρέμα ή οτιδήποτε. Έχουν ψάξει πάρα πολύ οι γιατροί, ωστόσο, όταν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, εμφανίζεται, είναι σε έξαρση, ενώ όταν είμαστε καλά, δεν είναι σε έξαρση τέλος πάντων. Τι έγινε λοιπόν, είπε η μία από αυτές ότι τα σημάδια της ψωρίασης, λέει, έφυγαν κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, το δέρμα τους άλλαξε όψη, έγινε πιο γέλαστερο. Τα μαλλιά τους εκεί που ήταν λαδωμένα μετά την 21η μέρα, μετά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μήπως να μην κάνω και εγώ μπάνιο για 21 μέρες. Όχι, μάλιστα, okay. Ναι. Μετά από 21 μέρες. Τέλος πάντων, όλα εξελίχθηκαν θετικά. Μόλις γυρίσουμε από το break, θα σας δείξω. Ποιες ήταν, όχι, θα σας δείξω αυτές τις δύο ποιες ήταν. Είναι λίγο ιδιαστικό. Μα να μην υπάρχει κάποιος εδώ να με χορέψει και εμένα. Θέλετε να με χορέψετε εσείς αγαπημένοι μου. Θέλετε. Μήπως να χορέψω με την κάμερα κάπως έτσι. Όχι. Λοιπόν, σας είχα αφήσει κάπου και ήθελα να σας δείξω αυτές τις δύο αγαπημένες beauty bloggers. Η μία είναι αυτή εδώ πέρα, που τη βλέπετε τώρα, η οποία είχε να κάνει μπάνιο για έναν ολόκληρο μήνα. Βλέπετε πώς είναι τα μαλάκια της. Και μαζί είναι αυτές οι δύο. Νομίζω ότι το θέμα είναι εξαιρετικά αποκρουστικό, οπότε μπορούμε να βγούμε γρήγορα από αυτό, να φύγουμε και να γυρίσουμε να επιστρέψουμε εδώ πέρα. Κάποιος δεν περνάει πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Ωστόσο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, θέλω να σας στείλω τα πολλά 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 φιλιά μου σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή είστε άρρωστοι και έτσι με συμπονάτε. Δεν θέλω να είστε μουντί όπως είναι και ο καιρός εκεί έξω. Μάλλον δεν περνάει πολύ καλά η κάμερα σήμερα ο γερανός και απλά θέλει να φύγει και αυτό για κάποιο λόγο μαζί με το σκύλο και κάνει βόλτες. Δεν θέλω να είστε μουντί όπως είναι ο καιρός εκεί έξω. Θέλω να σκέφτεστε μόνο θετικά, να είστε γλυκύτατοι και να σκέφτεστε μόνο όμορφα πράγματα. Και αυτός είναι ένας τρόπος, να ξέρετε, για να κοιμάστε. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να κοιμάστε ήρεμα και για να κοιμάστε γλυκά. Σας έχω πει τους τρόπους που το κάνετε αυτό. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το κομμάτι και φυσικά θέλω να σας θυμίσω, παρόλο που δεν έχω εδώ μαζί μου τη Μάντι τώρα, γιατί σηκώθηκε και έφυγε, γιατί μάλλον δεν περνούσε πολύ καλά, που άλλαζε τα λάδια στον καναπέ από κάτω που είπε και ο Άλεξ πριν από λίγο. Θέλω να σας θυμίσω όμως ότι η Μάντι μας μπορεί να μην γίνει ο επόμενος, μην μπορεί να γίνει ο επόμενος star του YouTube, γιατί το μόνο που κάνει είναι να κοιμάται. Ωστόσο, το δικό σας το κατοικίδιο μπορεί να γίνει ο επόμενος star του YouTube και να αποκτήσει δικό του κανάλι στο YouTube με έναν τρόπο. Να μπει στο mat.tv/pettube και να ανεβάσει ένα βιντεάκι από το αγαπημένο του κατοικίδιο. Το κατοικίδιο, προσέξτε λίγο, το κατοικίδιο σας πρέπει να μπει μέσα στο YouTube, να κάνει τα κλικ του και μόνο του να ανεβάσει το βιντεάκι του, τύπου, φάση.
Όχι, αγαπημένοι μου, εσείς οι ιδιοκτήτες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αλλά τι θα κερδίσετε όμως με αυτό? Εκτός ότι θα κερδίσετε να γίνει το σκυλάκι σας ή η γατούλα σας ή τέλος πάντων το κατοικίδιο σας, ο επόμενος Purina Pet Ambassador, αυτό που θα κερδίσετε επί της ουσίας είναι την τροφή για τα σκυλάκια σας και τη γατούλα σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Πείτε μου λίγο ποιος δεν το θέλει αυτό σε αυτούς τους δύσκολους χαλεπούς καιρούς. Και μπορεί να έχετε τώρα υιοθετήσει ένα σκυλάκι, για παράδειγμα, όπως έχει κάνει η αδερφή μου. Και να σας λύσει τα χέρια για τον επόμενο χρόνο αυτό. Ή να έχετε βρει μια γατούλα στον δρόμο. Που εμείς έχουμε βρει τουλάχιστον 14 γατούλες στον δρόμο και τις έχουμε στο σπίτι. Και κάθε φορά που θέλει κάποιος να έρθει, μας αφήνει και μια γατούλα. Έτσι. Ναι, αυτό. Όπως καλή ώρα θέλει να κάνει. Όπως καλή ώρα θέλει να κάνει και ο Άγιος, να μας αφήσει μια γατούλα, μια μαύρη. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ας περάσουμε λίγο σε πιο... Όχι, δεν θα περάσω ακόμα στην πιο ανάλαφρη φάση. Χθες σας είπα λοιπόν ότι οι αγαπημένοι μας μπήκανε στο σπίτι της Άννας Βύση και την κλέψανε. Αυτό που της πήρανε ήταν το χρηματοκιβώτιό της. Εκείνη το έμαθε αυτό όταν ήταν στην... όταν είναι στην Αμερική τώρα, είναι στην κόρη της και στα εγγόνια της, τη Σοφία την Καρβέλα. Και την ενημερώσανε από εκεί. Μπήκανε λοιπόν η λίστα. Εντάξει, το σπίτι ήταν μόνο το, όπως καταλαβαίνετε. Ωστόσο, υπάρχουν ντοκουμέντα από ό,τι λένε από τις κάμερες στο σπίτι, να ξέρετε. Βέβαια. Έχω λίγο να αρχίσει να αγχώνομαι με αυτές τις κλοπές και με αυτές τις ληστείες. Θέλω να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και εσείς εκεί έξω. Και να βάζετε συναγερμό το βράδυ. Φυσικά. Λοιπόν, και θέλω να πάω τώρα στην αγαπημένη μου Ριάννα. Τι γίνεται με την αγαπημένη μου Ριάννα, την οποία. Εκτιμώ ιδιαίτερος. Η αγαπημένη μου Ριάννα, λοιπόν, μπράβο. Εντάξει, ταιριάζει και το, βλέπετε. Και το πέτσινο, το παντελονάκι. Λοιπόν, θα σας δείξω μια φωτογραφία τώρα, εδώ πέρα. Και θα σας πω ακριβώς τι είναι αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, είναι ένα post που ανέβασε η Ριάννα στο Instagram, η οποία λέει ότι για όλες τις σχέσεις που είχε από τις ουσίες δεν έφυγε εκείνη. Και λέει, κανείς από τους πρώην μου δεν είναι παντρεμένος ή σε ευτυχισμένη σχέση, οπότε είναι ασφαλές να πω ότι δεν ήμουν εγώ το πρόβλημα. Αυτές ήταν οι βραδινές ανησυχίες προφανώς, παιδιά, της αγαπημένη μας Ριάννα. Η οποία προφανώς κανένας από τους πρώην της όντως δεν είναι σε κάποια ευτυχισμένη σχέση ή γενικώς δεν είναι στα καλά του. Ωστόσο, αυτό, αγαπημένη μου Ριάννα, θα σου πω εγώ ότι δεν πρέπει να προβληματίζει. Μάλλον πρέπει να προβληματίζει εσένα. Και πρέπει να και κατά συνέπεια και τις επιλογές σου. Δεν είναι ότι δεν έφταιγες εσύ. Οι επιλογές, κουκλιτσάκι μου γλυκό, πεντάμορφο, έφταιγαν διότι. Κουκλιτσάκι μου, ωραίο δεν είναι το κουκλιτσάκι μου. Είναι λίγο κουκλιτσάκι μου. Θεωρώ ότι έφταιγαν οι επιλογές σου. Γιατί δεν έχεις καταφέρει μέχρι στιγμής στη ζωή σου να κάνεις μια φυσιολογική σχέση. Άρα μην κοιτάς τους πρώην συντρόφους σου. Κοίτα αυτούς που από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου, θα επιλέξεις να σε συνοδεύσουν, να συμπορευτείς με κάποιον από αυτούς που θα επιλέξεις να συμπορευτείς και ίσως να κάνεις και κάτι παραπάνω. Οπότε άσε τους πρώην καλύτερα στη θέση τους. Και λίγο αυτό, ρε παιδί μου, με τα. Εκεί στην Αμερική, που βγαίνουν και κράζονται ο ένας με τον άλλον στο YouTube, στο Instagram, στο Twitter και γίνεται ένας πανικός. Λίγο με ξεπερνάει, για να είμαι ειλικρινής. Όπως έγινε, ας πούμε, με την Σελίνα Γκόμες και με τον Justin Bieber, που έκραξε ο ένας τον άλλον και ο άλλος έφτασε να κατεβάσει τη σελίδα του στο Instagram. Ο Justin δεν έχει πια σελίδα στο Instagram. Ναι. Δεν έχει πια προφίλ στο Instagram ο Justin Bieber. Ενός λεπτούς υγεί γι' αυτό. Γιατί ο Justin Bieber δεν έχει πια προφίλ. Λέτε να το έχει ξανανοίξει. Δεν πειράζει όμως. Εγώ μπαίνω στην αγαπημένη μου την Ellen DeGeneres και αυτή ανεβάζει διάφορα από τον Justin γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, το φίλο μου από το στρατό. Λοιπόν, φεύγουμε. Επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσω. Αλλά δεν θέλω καθόλου να σας αποχαιρετήσω. Αλλά πρέπει να πάμε τώρα σε ένα γρήγορο break και να ακούσουμε και πολύ, πολύ μουσικούλα μου. Τι? Ναι, κάνε μόνο Νάζι. Υπάρχει αυτό με τις χορεύτες που κάνουν κάτι περίεργα τέτοια. Κάτι και τέτοια. Λοιπόν, θα το κάνω άλλη στιγμή όταν θα είμαι καλύτερα και τώρα δεν μπορώ. Με λιγότερα φώτα. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν αγαπημένοι μου. Έχουμε επιστρέψει.
Οπα! Όχι, δεν ήταν, ρε. Ήταν χορευτικό αυτό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε επιστρέψει εδώ σήμερα, Τρίτη, αυτή την εκνευριστική, την Τρίτη, την μέρα που είναι 11 του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχετε γενέθλια εκεί έξω. Δεν γιορτάζει κάποιος από ό,τι είδα. Ή και αν γιορτάζει, έχει ένα περίεργο μόνο με κατάβαση. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν το έχω κοιτάξει. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά είμαι άρρωστη. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να κάνω είναι ότι έχω να σας δείξω κάποια βιντεάκια πάρα πολύ ωραία και θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο που έχει να κάνει με έναν φανταστικό οδηγό. Δεν έχω να σας πω πάρα πολλά γι' αυτό. Μάλλον έχω να σας πω πάρα πολλά, αλλά θέλω όμως να βλέπετε. Γιατί αυτό έχει να κάνει με έναν οδηγό στο Ιράν, ο οποίος όχι μόνο μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο, αλλά διέλυσε και τα πάντα, παιδιά μου, στο διάβα του. Έτσι. Γιατί ήθελε. Τι. Εδώ, νάτος. Φορτηγάκι και πού σε πάω. Και θράσος. Το βλέπετε, έτσι. Του ζητάνε να κάνουν όπισθεν, του ζητάνε οι άλλοι οδηγοί να κάνουν όπισθεν, αλλά αυτός αδιαφορεί παντελώς. Βλέπετε ότι είναι εξαιρετικά θρασής. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Εδώ τρακάρουνε όλοι μεταξύ τους. Να, και περνάει έτσι. Και γεια σας. Γιατί μπορεί. Εδώ πάει να βγει ο άλλος από το αυτοκίνητο να τον πλακώσει το ξύλο, να τον κλωτσίσει τι ήθελε να κάνει. Παραλίγο να φάει μια γυναίκα στο διάβα του. Ευτυχώς την κλείτωσε η καημένη γυναίκα. Ναι, όντως. Φοβερό αυτό. Φανταστείτε να συνέβαινε στην Ελλάδα. Που βέβαια να σας πω κάτι. Καλέ, ναι, όχι, μου έχει τύχει και εμένα, παιδιά. Μου έχει τύχει. Ναι, και όχι, μου έχει τύχει να πηγαίνει σε μονόδρομο. Ο οποίος, παιδιά, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, ξεκάθαρα, ρε παιδί μου. Είναι μονόδρομος τα τελευταία, ξέρω εγώ, από πάντα. 50 χρόνια, τι να πω. Όχι, εκεί ο τύπος αποφάσισε να μπει ανάποδα. Έτσι. Και καθόταν και θρασίτατος κιόλας και μου έλεγε έλα. Και έκανα και όπισθεν. Φοβερό. Μα δεν γίνεται. Ρε φίλε, θες να σου πω κάτι. Κοίταξε, ήταν και ένα νταμάρι. Τι να έκανα. Τι να βγαίνω έξω και να του έλεγα, πού πας. Πραγματικά θα μου τα παίρνει τα αυτοκίνητα και θα μου έλα κουκλέ. Έχω κλειδί, θα μου κάνει την άκρη. Σίγουρα κάποιο επόμενο όμω θα έρθει. Τέλο πάντων, α ξεφύγω από αυτό και α πάω να σα δείξω ένα ακόμα βιντεάκι για να σα γλυκάνω έτσι σήμερα. Που είναι πάρα πολύ ωραίο και το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και δείτε ένα βιντεάκι, α πούμε, που θα μπορούσατε κι εσεί να ανεβάσετε στο mat.tv για το mat και για την πιουρίνα. Για να κερδίσετε όλα αυτά που είπαμε πριν από λίγο. Δείτε αυτό το βιντεάκι, πόσο ωραίο και πόσο γλυκό είναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια γλυκύτατη γατούλα, μοιάζει πάρα πολύ με μία από αυτές που έχω εγώ, η οποία μετακινεί το βάζω λίγο προς τα δεξιά. Και μόλις συνειδητοποιεί ότι το αφεντικό της τη βλέπει, σου λέει, κάτσε λίγο, ας το ξαναπάω πάλι στη θέση του. Οπότε, το ξαναβάζει ξεκάθαρα πάλι στη θέση του, πραγματικά αξίζει πάρα πολύ να το δείτε, γιατί εγώ γελάω πάρα πολύ με αυτό. Και το ξαναβάζει πάλι στη θέση του. Καλή είναι θεά. Είδατε πόσο έξυπνες είναι όμως οι γάτες. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Πρέπει να σας δείξω αύριο τον Jason που τον θυλάζουν οι δικές μου γάτες. Νομίζουν δηλαδή ότι τον θυλάζουν, γιατί κάθεται έτσι διάπλατα ξαπλωμένος όπως καθόταν η Μάντι πριν καλή ώρα. Και πάνε οι γατούλες πάνω του και νομίζουν ότι είναι η μαμά του. Γιατί η μαμά του τίποτα. Απλά του κάνουν έτσι και ο καημένος ο γλυκούλης μου κάθεται εκεί πέρα. Πρέπει να τον γλιτώσω, προφέρω να τον ξαναφέρω. Λοιπόν, anyway, ωστόσο, είναι Τρίτη σήμερα και αύριο, αγαπημένοι μου, είναι Τετάρτη. Δεν θέλω λοιπόν αύριο Τετάρτη να χάσετε το Amita Motion Positive Hub. Είναι αύριο που είναι η μέση της εβδομάδας και είναι στη μέση της ημέρας, όπου εκεί θα βρίσκονται οι... θα υπάρχουν συνελεύξεις μάλλον από τους REC, από τον DJ Bobito και από τον Δημήτρη Καραγεώργο, οι οποίοι μας μιλάνε για το ρόλο τους ως positive coaches στα Amita Motion Positive Battles. Αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, είναι αύριο παιδιά μου στις 7 η ώρα, μέση της ημέρας θυμηθείτε και μέση της εβδομάδας. Αυτό επίσης που έχω να σας πω εγώ και θέλω να... και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό, θέλω να προλογίσω μάλλον δύο πράγματα. Εννοείται ότι αύριο εγώ θα έχω εδώ στην εκπομπή τον αγαπημένο μου και τον αγαπημένο σας πάνω απ' όλα το Στέλιο το Λιγάκι, γιατί εμείς εδώ στην εκπομπή δουλεύουμε μόνο για σας και εννοείται όλοι εδώ στο ΜΑΤ για να είσαστε εσείς ευχαριστημένοι. Οπότε συντονιστείτε αύριο Τετάρτη 12 του μηνός. Και επίσης και την Πέμπτη στην εκπομπή θα σας έχω μια έκπληξη. Ωστόσο δεν μπορώ να σας την πω ακόμα, αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να... Όχι, τώρα δεν μπορώ να σας την πω, όμως μπορεί να μπορέσω να σας την πω αύριο. Αύριο όμως θα είμαστε παρέα με το Στέλιο το Λιγάκι και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί έχει κυκλοφορεί πλέον και το άλμπουμ. Θα μας τα πει τέλος πάντων όλα, εγώ δεν θέλω να λέω τίποτα, εσείς όμως θέλω να save the date. Ή save the day. Και date και day. Ρίψε μου καλά τον μύτο, από μέσα σου. Να ακούσουμε και λίγο ρε παιδιά και να ανέβουμε λίγο. Να έχουμε κάτι να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι αύριο. Τέλειος λίγο.
Έτσι. Αγαπημένες, ο αγαπημένος μας θα είναι εδώ αύριο Πέμπτη. Όμως εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω, θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ΜΑΠ γιατί έρχεται η Ευαγγελία με το κουλεράκι της και τι έγινε ρε παιδιά μου, τι, όχι να μείνουνε, όχι θα μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί έρχεται η Ευαγγελία με το κουλεράκι της και με όλα αυτά τα, και με όλα αυτά τα περίεργα που σας λέει κάθε φορά, εγώ θα φύγω, θα πάω να γίνω λίγο καλύτερα ή θα πάω να γίνω όσο πιο καλά μπορώ τέλος πάντων, ούτως ώστε αύριο να είμαι ακμαία για να μπορώ να κάνω εδώ παρέα με τον αγαπημένο μας Στέλιο Λεκάκη. Σας φιλώ, δεν θέλω να μου στεναχωρήσετε για τίποτα, δεν θέλω, όλα είναι τέλεια, ακόμα και ο καιρός και αν είναι έτσι μουντός, δεν έγινε και τίποτα, χειμώνας είναι, θα περάσει και αυτός. Σας φιλώ, γλυκά, γλυκά, γλυκά.